Λίγο καιρό μετά την ανάληψη του Χριστού και την Πεντηκοστή, οι μαθητές του βγήκαν να κηρύξουν την αλήθεια του Ευαγγελίου του. «Σας φέρνουμε το μήνυμα για μια καινούργια ζωή». «Ο Χριστός είναι ο Μεσσίας που περιμέναμε». «Αναστήθηκε και με την Ανάστασή Του ανασταίνει και τους νεκρούς». «Μεθυσμένοι είναι αυτοί». «Έλατε». «Μην ξαναμιλήσετε για τον Χριστό. Ακούσατε? Καθόλου?» «Ούτε να διδάσκετε για Αυτόν. Αλίμονό σας». «Δεν μπορούμε να μην μιλάμε για αυτά που ζήσαμε, που είδαμε, που ακούσαμε». «Αποφασίστε μόνοι σας. Αν μπροστά στο Θεό είναι σωστό να ακούμε εσάς ή το Θεό». «Κλείστε το στόμα σας, γιατί αλλιώς θα έχετε να κάνετε μαζί μας». Οι μαθητές του Χριστού όμως δεν φοβήθηκαν και συνέχισαν τη δράση τους. Όλο και περισσότερα πλήθη από άντρες και γυναίκες πίστευαν στον Κύριο και γίνονταν μέλη της Εκκλησίας. Ακόμη και στις πλατείες έφερναν τους ασθενείς και τους ξάπλωναν σε κρεβάτια και σε φορεία, μήπως πέσει επάνω τους έστω και η σκιά του Πέτρου για να γίνουν καλά. Γι' αυτό ο αρχιερέας και το κόμμα των Σαδουκαίων ήθελαν να τους σκοτώσουν. Τους έφεραν λοιπόν και τους έβαλαν να σταθούν μπροστά στο συνέδριο να τους δικάσουν. «Δεν σας διατάξαμε να μην διδάσκετε για τον Χριστό? Εσείς γεμίσατε την Ιερουσαλήμ με τη διδασκαλία σας». «Έτσι ρίχνετε πάνω μας το κρίμα για το θάνατο αυτού του ανθρώπου». «Περισσότερο, πρέπει να υπακούμε το Θεό παρά τους ανθρώπους. Ο Χριστός που εσείς σκοτώσατε, κρεμώντας τον στο Σταυρό, αναστήθηκε και δίνει την ευκαιρία στους Ισραηλίτες να μετανιώσουν και να συγχωρεθούν». «Μάρτυρες ότι είναι αλήθεια αυτά που λέμε, είμαστε εμείς και το Άγιο Πνεύμα, που ο Θεός το δίνει σε όσους του είναι υπάκουοι». Έξαλλα τα μέλη του συνεδρίου ήθελαν να τους σκοτώσουν. Αλλά τότε πήρε το λόγο ο Γαμαλίλ, ένας φαρισαίος, δάσκαλος του νόμου και μέλος του συνεδρίου, που ο λαός τον εκτιμούσε. «Βγάλτε λίγο έξω από το συνέδριο τους ανθρώπους αυτούς. Θέλω να σας μιλήσω». «Ισραηλίτες, σκεφτείτε καλά τι πάτε να κάνετε με αυτούς. Πριν από λίγο καιρό, ξεσηκώθηκε ο Θευδάς και έκανε το σπουδαίο και πήγαν μαζί του 400 άντρες. Αυτό σκοτώθηκε, οι οπαδοί του διαλύθηκαν και το κίνημα έσβησε. Το ίδιο με τον Ιούδα τον Γαλιλαίο. Σκοτώθηκε και οι οπαδοί του διασκορπίστηκαν. Γι' αυτό σας λέω, μην ασχολείστε μαζί τους. Ελευθερώστε τους. Αν αυτό που κάνουν προέρχεται από ανθρώπινη δύναμη, θα διαλυθεί μόνο του. Αν όμως προέρχεται από το Θεό, δεν θα μπορέσετε να το διαλύσετε. Για να μην πω πως θα βρεθείτε και θεομάχοι». Τα μέλη του συνεδρίου πίστηκαν, αλλά όχι για πολύ. Έδιραν τους Αποστόλους για να φοβηθούν και τους άφησαν ελεύθερους. Οι Απόστολοι έφυγαν και δεν σταμάτησαν ούτε μέρα να κηρύττουν ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας του κόσμου. Έτσι ο διωγμός συνεχίστηκε. «Θάνατος στους μαθητές του Ιησού! Θάνατος! Μηθαδολίστε το!» «Να, βλέπω τον ουρανό ανοιχτό και τον Υιό του ανθρώπου να στέκεται στα δεξιά του Θεού». Οι μάρτυρες κατηγορίας άφηναν τα ρούχα τους στα πόδια ενός νεαρού που λεγόταν Σαούλ και Σαύλος, για να μπορούν έτσι με περισσότερη ορμή να λιθοβολούν τον Στέφανο, που ήταν μαθητής του Χριστού. «Κύριε Ιησού, δέξου το πνεύμα μου». «Θάνατος!» «Κύριε, μην τους λογαριάσεις αυτή την αμαρτία». Τον Στέφανο τον έθαψαν μερικοί άντρες ευλαβείς και τον θρύνησαν πολύ. Είναι ο πρωτομάρτυρας και ένας από τους 7 διακόνους. Η Εκκλησία μας τον τιμά στις 27 Δεκεμβρίου.
Ο Σαούλ όμως ρήμαζε την εκκλησία. Έμπαινε με τη βία στα σπίτια, έσερνε έξω μαθητές του Χριστού, άντρες και γυναίκες, και τους έριχνε στη φυλακή. Δώσε μου τις επιστολές για τις συναγωγές των μαθητών του Ιησού στη Δαμασκό. Θα τους συλλάβω όλους και θα τους φέρω εδώ δεμένους. Δώσ' το τι ζητήσει. Έτσι ο Σαούλ ξεκίνησε το ταξίδι του προς τη Δαμασκό. Όποιος θα έβρισκε εκεί να ακολουθούν την οδό του Κυρίου, άντρες και γυναίκες, ήθελε να τους φέρει δεμένους στην Ιερουσαλήμ. Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις? Ποιος είσαι? Ποιος είσαι, Κύριε? Είμαι ο Ιησούς που εσύ τον καταδιώκεις. Σήκω όμως και μπες στην πόλη. Εκεί θα σου πούν τι πρέπει να κάνεις. Ποιος είναι? Ποιος μιλάει? Καθώς ο Σαούλ δεν έβλεπε από τη λαμπρότητα του φωτός εκείνου, τον έπιασαν από το χέρι αυτοί που ήταν μαζί του και τον οδήγησαν στη Δαμασκό. Εκεί ζούσε ένας μαθητής του Κυρίου που τον έλεγαν Ανανία. Σε αυτόν φανερώθηκε ο Κύριος σε όραμα και του είπε: Ανανία. Ορίστε, Κύριε. Σήκω και πήγαινε στην οδό που λέγεται Ευθεία. Εκεί, στο σπίτι του Ιούδα, ζήτησε κάποιον από την Ταρσό που λέγεται Σαούλ. Αυτή τη στιγμή προσεύχεται και είδε σε όραμα κάποιον που λέγεται Ανανίας να μπαίνει και να κουμπάει πάνω του το χέρι του για να ξαναβρει το φως του. Σαούλ, αδερφέ μου, με έστειλε ο Κύριος, ο Ιησούς, που σου φανερώθηκε στο δρόμο καθώς ερχόσουνε, για να ξαναβρεις το φως σου και να γεμίσεις με Άγιο Πνεύμα. Τότε αμέσως έπεσαν από τα μάτια του κάτι σαν λέπια και ξαναβρήκε το φως του. Σηκώθηκε, βαπτίστηκε και κατόπιν έφαγε και συνήλθε. Ο Σαούλ έμεινε μερικές μέρες με τους μαθητές που ήταν στη Δαμασκό. Από την πρώτη στιγμή κήρυτε στις συναγωγές ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Όλοι όσοι τον άκουγαν έμεναν κατάπληκτοι και έλεγαν: Αυτός δεν είναι εκείνος που καταδίωξε στην Ιερουσαλήμ αυτούς που πιστεύουν στον Ιησού? Και εδώ δεν είχε έρθει για να τους πάει δεμένους στους αρχιερείς? Ο Σαούλ όμως ενισχυόταν περισσότερο και έφερνε σε σύγχυση τους Ιουδαίους που κατοικούσαν στη Δαμασκό, αποδεικνύοντάς τους ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Ύστερα από αρκετές μέρες όμως, οι Ιουδαίοι αποφάσισαν να τον σκοτώσουν. Αλλά οι μαθητές του τον έκρυψαν μέσα σε ένα καλάθι και τη νύχτα τον κατέβασαν με σχοινή από το τείχος, ώστε να φύγει από την πόλη. Πήγε στην έρημο της Αραβίας, όπου έζησε ασκητικά για πολλά χρόνια. Επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ και προσπαθούσε να συνδεθεί με τους μαθητές. Όλοι όμως τον φοβόνταν και δεν τον πίστευαν. Ο Απόστολος Βαρνάβας όμως, άνθρωπος αγαθός και γεμάτος Άγιο Πνεύμα και πίστη, τον πήγε στους Αποστόλους και τους διηγήθηκε πως είδε στον δρόμο τον Κύριο, ότι ο Κύριος του μίλησε και πως κήρυτε στη Δαμασκό με τόλμη τον Ιησού. Όταν ο Βαρνάβας τον έφερε στην Αντιόχεια, συμμετείχαν στις συνάξεις της Εκκλησίας για έναν ολόκληρο χρόνο και δίδαξαν πολύ κόσμο. Αυτός όμως δεν γνώρισε τη φθορά του θανάτου. Μάθετε λοιπόν, αδέρφια, ότι μέσω αυτού σας προσφέρεται η συγχώρεση των αμαρτιών. Και ο καθένας που τον εμπιστεύεται λυτρώνεται από όλα εκείνα όσα δεν μπορούσε να λυτρωθεί με τον νόμο του Μωυσή. Στην Αντιόχεια, για πρώτη φορά, οι μαθητές του Χριστού ονομάστηκαν χριστιανοί. Ο Σαούλ, που λεγόταν και Παύλος, από διώκτης έγινε ευαγγελιστής. Ξεκίνησε τις περιοδίες του από πόλη σε πόλη. Κήρυτε, ίδρυε εκκλησίες, χειροτονούσε πρεσβυτέρους, στήριζε τις ψυχές των χριστιανών, γνωρίζοντάς τους το Ευαγγέλιο του Χριστού. Από τη Δαμασκό στην Κύπρο, στην Αντιόχεια της Πισιδίας, στο Ικόνιο, στα Λύστρα, όπου και τον λιθοβολούν, στη Δέρβη, στην Αντιόχεια της Συρίας, δίδασκε και βάπτιζε χριστιανούς, έβρισκε φίλους, αλλά και εχθρούς.
πέρασε στη Μακεδονία και βοήθησέ μας. Ψάρια, φρεσκότα τα ψάρια, έλα μυρίζει θάλασσα. Ορφήνα, υφάσματα, ενδύματα. Λείπω πολλά λεφτά στο μέλλον σου. Καλημέρα, Λιδία. Καλημέρα. Τα ακούσατε, λένε πως έρχεται εδώ αυτός ο Παύλος από την Ταρσό. Ποιος? Αυτός που κυνήγαγε τους χριστιανούς και τώρα έγινε σαν κι αυτούς. Και διδάσκει και τη θρησκεία τους. Και τι έρχεται να κάνει εδώ? Είναι προφανές να μας πουλήσει τη θρησκεία τους. Δεν βλέπω πως αυτός ο άνθρωπος μπορεί να πείσει κανέναν. Προβληματισμένη σε βλέπω σήμερα, Λιδία. Προβληματισμένη, σκεπτική. Συμβαίνει κάτι? Άκουσα γι' αυτό τον Παύλο και σκεπτόμουν. Τόσες θρησκείες, τόσες φιλοσοφίες. Από τη μια οι θεοί, οι εκφυλισμένοι θεοί με τόσα πάθη που οργιάζουν και τρώγονται μεταξύ τους. Απ' την άλλη ο Μεσσίας. Πότε θα έρθει να μας ελευθερώσει από αυτό το κακό και τις αδυναμίες. Να αλλάξει τη ζωή μας. Δεν ξέρω. Μπορεί αυτός ο Παύλος να έχει κάτι να μας πει. Και γιατί αυτός να έχει κάτι να μας πει? Θα δούμε. Αν έχει κάτι αληθινό, θα μιλήσει στις ψυχές μας και θα μείνει για πάντα. Αν όχι, θα σβήσει κι αυτό όπως τόσα. Μπα, εγώ δεν το πιστεύω. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι να μας πει και δεν πρόκειται να χάσω τον καιρό μου. Έχει ενδιαφέρον όμως. Άλλαξε τόσο τη ζωή του. Αυτός ζούσε για να σκοτώνει τους χριστιανούς και τώρα ζει για να γίνουν όλοι χριστιανοί. Εδώ που τα λέμε πράγματι, κάτι πολύ δυνατό πρέπει να άγγιξε την καρδιά του. Αλλιώς πώς από το ένα άκρο πήγε στο άλλο? Και ποιο είναι το μήνυμα που μεταφέρεται? Μα ο ερχομός του Μεσσία. Ο ερχομός του Μεσσία? Ακριβώς. Του Μεσσία όπως ξέρουμε από τους προφήτες. Και την τρίτη μέρα αναστήθηκε. Και ανασταίνει μαζί του και όλους εμάς. Θέλω να βαπτιστώ. Κι εγώ και όλη η οικογένειά μου. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αν με κρίνετε πιστοί στον Κύριο, ελάτε να μείνετε σπίτι μου. Η Αγία Λιδία είναι η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού, του Υψίστου, που σας κηρύττουν την οδό της σωτηρίας. Πάλι αυτό το κορίτσι. Εδώ και πολλές μέρες φωνάζει πίσω μας. Και λέει αλήθεια. Όμως δεν πρέπει να νομίσει κανένας ότι ο Ιησούς σχετίζεται με τη μαγεία της και τα δαιμόνια που την έχουν καταλάβει. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου. Σε διατάζω, στο όνομα του Ιησού Χριστού, να βγεις έξω από αυτή.
Αυτή ήταν δούλη μας. Και ο Κοσμάκης πλήρωνε αδρά για τις προβλέψεις της. Και αυτή πλήρωνε εμάς. Και αυτός ο Παύλος μας στέρισε ένα καλό εισόδημα τώρα που την έκανε καλά. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι Ιουδαίοι και προκαλούν ταραχές στην πόλη. Προκαλούν ταραχές στην πόλη. Θέλουν να μας φέρουν τα έθιμά τους. Αλλά δεν επιτρέπεται σε μας που είμαστε Ρωμαίοι, να τα δεχτούμε και να τα τηρούμε. Κάτι πρέπει να κάνετε. Ραβδίστε τους. Κλείστε τους στη φυλακή. Δώστε εντολή στο δεσμοφύλακα να τους έχει ασφαλισμένους καλά. Στο πιο βαθύ κελί. Να δέσει τα πόδια τους σε ξύλο. Οι πόρτες άνοιξαν, οι φυλακισμένοι δραπέτευσαν! Τώρα θα μαστιγώσουν και εμένα. Ένα μου μένει να κάνω. Μην κάνεις κακό στον εαυτό σου. Είμαστε όλοι εδώ. Κύριε, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό. Έτσι θα σωθείς κι εσύ και το σπίτι σου. Και κήρυξαν σε αυτόν και σε όσους ήταν στο σπίτι του το λόγο του Κυρίου. Ο δεσμοφύλακας έπλυνε τις πληγές τους. Ύστερα βαπτίστηκε αμέσως ο ίδιος και όλη η οικογένειά του. Μετά τους ανέβασε στο σπίτι του και τους έστρωσε τραπέζι. Αγαλίασε που και αυτός και η οικογένειά του είχαν πιστέψει στο Θεό. Σε εκείνους τους ανθρώπους. Οι άρχοντες έστειλαν εντολή να απολυθείτε. Είστε ελεύθεροι. Είναι ευκαιρία να μιλήσω και στους άρχοντες για τον Χριστό. Αν και είμαστε Ρωμαίοι πολίτες, μας έδιραν δημοσίως, μας έκλεισαν στη φυλακή, χωρίς να μας δικάσουν. Και τώρα μας διώχνουν στα κρυφά. Όχι βέβαια. Να έρθουν αυτοί οι ίδιοι να μας βγάλουν. Ρωμαίοι! Έτσι βγήκαν από τη φυλακή. Πήγαν στο σπίτι της Λιδίας και είδαν τους αδελφούς. Τους έδωσαν θάρρος και έφυγαν. Ο Παύλος, ως γνήσιος μιμητής του Χριστού, ήθελε να φτάσει το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη. Ήθελε να μην υπάρχει ψυχή που δεν θα λουστεί από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και καρδιά που δεν θα έκαιγε από την αγάπη του Χριστού. Έτσι λοιπόν συνεχίζει το ταξίδι του και περνώντας από την Αμφίπολη και την Απολωνία φτάνει στη Θεσσαλονίκη, όπου τον φιλοξένησε ο Ιάσον, μαζί του πάντα ο Σίλας και ο Τιμόθεος. Εκεί πήγε στη συναγωγή
και 3 Σάββατα συνέχεια συζητούσε μαζί τους, ερμηνεύοντας τη γραφή. «Και αυτός ο Μεσσίας είναι ο Ιησούς που σας κηρύττω». Και πίστεψαν πολύ στο λόγο του Κυρίου από τους Έλληνες, άνδρες και γυναίκες. Αλλά οι Ιουδαίοι που δεν πίστεψαν, ξεσήκωσαν τον όχλο και δημιούργησαν ταραχές. «Αυτοί που αναστατώνουν την οικουμένη ήρθαν και εδώ και τους φιλοξενεί και ο Ιάσον. Όλοι τους παραβαίνουν τους νόμους του αυτοκράτορα και ισχυρίζονται ότι πραγματικός βασιλιάς είναι άλλος, ο Ιησούς». Οι Ιουδαίοι στη Βέρεια ήταν πιο καλοπροαίρετοι από ό,τι στη Θεσσαλονίκη και δέχτηκαν το κήρυγμα με πολύ προθυμία, εξετάζοντας και ελέγχοντας τις γραφές. Και πίστεψαν πολύ στο λόγο του Κυρίου από τις Ελληνίδες, αλλά και από τους Έλληνες. Όταν οι Ιουδαίοι της Θεσσαλονίκης έμαθαν ότι και στη Βέρεια κήρυξε ο Παύλος το λόγο του Θεού, ήρθαν και εκεί αναστατώνοντας τον κόσμο. Τότε οι χριστιανοί συνόδευσαν τον Παύλο ως τη θάλασσα και πήγαν μαζί του ως την Αθήνα. «Πείτε στον Σίλα και τον Τιμόθεο να έρθουν να με συναντήσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται». «Σαν τι θέλει να μας πει ετούτος ο παραμυθάς?» «Φαίνεται πως κηρύττει τίποτα ξένους θεούς». «Μπορούμε να μάθουμε ποια είναι αυτή η καινούρια διδασκαλία που κηρύττεις?» «Γιατί μερικά παράξενα φέρνει στα αυτιά μας». «Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε σαν τι μπορεί να είναι αυτά». «Για έλα να μας τα πει στον Άριο Πάγο». «Αθηναίοι, σας βλέπω ευλαβέστατους από κάθε άποψη. Ενώ περιδιάβαινα την πόλη σας και έβλεπα τους ιερούς σας τόπους, βρήκα ανάμεσα σε αυτούς και έναν βωμό με την επιγραφή «Στον άγνωστο Θεό». Αυτόν λοιπόν που εσείς λατρεύετε χωρίς να τον γνωρίζετε, αυτόν τώρα σας τον κάνω γνωστό. Είναι ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο, αλλά και όλα όσα υπάρχουν σε αυτόν». Όπως λένε και μερικοί από τους δικούς σας ποιητές, δική του γενιά είμαστε. Και έδωσε βέβαιη απόδειξη σε όλους ότι αυτός θα είναι ο κριτής, ανασθένοντάς τον από τους νεκρούς. Όταν άκουσαν για Ανάσταση νεκρών, κάποιοι κορόιδευαν και είπαν: «Ας, τα λες άλλη φορά. Τι μας λέει αυτός?» Τότε ο Παύλος έφυγε από ανάμεσά τους. Μερικοί όμως άνδρες προσκολήθηκαν σε αυτόν και έγιναν χριστιανοί. Ανάμεσά τους και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, καθώς και μια γυναίκα που λεγόταν Δάμαρης, και άλλοι μαζί με αυτούς. Παύλος, τι θα μπορούσε να δείξει κανείς από το μέγεθος και τον όγκο των κατορθωμάτων του, αλλά και από τον πόνο της προθυμίας του, να τρέξει, να κηρύξει, να κακοπαθήσει για να φανερώσει τον Χριστό. Ζούσε μέσα στον Χριστό και ζούσε μέσα του ο Χριστός. Άνοιξε το δρόμο του χριστιανισμού στην Ευρώπη. Μέρος αυτού του δρόμου είμαστε κι εμείς. Αυτή είναι η δική μας προσφορά στον κόσμο. Να γίνουμε το φως των ανθρώπων. Δεν έχουμε παρά να μοιάσουμε στον Απόστολο Παύλο, όπως και εκείνος έμοιασε στο Χριστό.